Εσείς μπορείτε να μας πείτε αν τηρήσατε τις δεσμεύσεις σας, κύριε Τσίπρα. Και ποιες δεσμεύσεις σας θα τηρήσετε? Αυτούς που δίνετε, τις δεσμεύσεις που δίνετε εντός Ελλάδας ή εκτός Ελλάδας? Αυτά που λέτε τώρα, αυτά που λέγατε προχθές, αυτά που λέγατε πριν ένα μήνα, πριν τρεις μήνες, πριν έξι, ποια? Αυτά που λέει η πρώτη, η έκτη ή η δωδέκατη συνιστόσα σας? Όχι λοιπόν να μας μιλάτε κι εσείς για συνέπεια, κύριε Τσίπρα. Είπατε για σκάνδαλα και για διαπλοκή. Καταγγέλλετε εδώ μέσα ξεπουλήματα, διαπλοκή, πειρατές επιχειρηματίες, προφανώς για να μαζευτούν εδώ πέρα όλες οι επενδύσεις. Μας απειλείτε και έξω από τη Βουλή και από τις στήλες του τύπου και όπου βρείτε την ευκαιρία. Λοιπόν, μη χάνετε τον καιρό σας. Δεν μασάμε από απειλές, κύριε Τσίπρα. Κανένας από εδώ. Το δημόσιο έχει αδρανή περιουσιακά στοιχεία. Τα μετατρέπουμε σε εθνικό κεφάλαιο που δίνουν αξίες, υπεραξίες, εισόδημα. Αλλά και ανάπτυξη. Να δώσουμε θέσεις εργασίας στον κόσμο που προσπαθούμε. Να βρούμε χρήματα για τον προϋπολογισμό. Να ανακουφίσουμε το φορολογούμενο. Να ξεπληρώσουμε χρέος. Για να πάψουμε να είμαστε σε διαρκή επιτήρηση. Σε ποια άλλη χώρα το κράτος διαθέτει τόση μεγάλη ακίνητη περιουσία και απαξιώνεται? Σε ποια άλλη χώρα το κράτος διαθέτει ακίνητα που κάθονται άδεια, ενώ οι υπηρεσίες του πάνε και νοικιάζουν άλλα ακίνητα? Εμείς όλα αυτά θέλουμε να εντάξουμε στο δημόσιο συμφέρον. Εσείς πείστε μας, ποια συμφέροντα εξυπηρετείτε όταν θέλετε όλα αυτά να μείνουν αδρανή και να απαξιώνεται? Και πώς είναι δυνατόν να μας καταγγέλλετε ότι θέλουμε να κάνουμε και στην Ελλάδα ό,τι έχει γίνει παντού αλλού στην Ευρώπη και απέδωσε? Γιατί απέδωσε δημόσιες επενδύσεις, θέσεις απασχόλησης. Ευτυχώς, εύχομαι οι επενδυτές να μην σας παίρνουν στα σοβαρά. Αλλά προσέξτε, όταν τους λέτε πειρατές, νομιμοποιείτε έτσι τη δράση τους να πάνε και να βάζουν φωτιές και από πάνω. Ως προς εμένα, δουλεύω 18 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, κύριε Τσίπρα. Και βρίσκομαι εκεί που πρέπει μέχρι να περάσουν οριστικά τα δύσκολα. Η Βουλή λειτουργεί και όποτε χρειάζεται παίρνετε τις απαντήσεις που πρέπει, είτε από μένα είτε από τους υπουργούς. Πιστέψτε με, και εγώ προτιμώ και πολύ περισσότερο θα το ευχαριστιόμουν να ερχόμουν εδώ και να απολαμβάνω τις διαμάχες μαζί σας. Από το να εξαντλούμε ή να εξαντλώ τους υπουργούς κάθε μέρα σε αυτό το δύσκολο έργο που έχει η κυβέρνηση. Αγωνίζομαι για έκτακτες λύσεις σε έκτακτες καταστάσεις. Μια όμως που μου κάνετε εμένα κριτική, γιατί δεν έρχομαι τακτικά στη Βουλή, να κάνω και εγώ την αντίστροφη ακριβώς κριτική. Εσείς που έρχεστε, νομίζετε ότι εδώ με την παρουσία του κόμματός σας αναβαθμίζετε τη Βουλή? Γιατί πολλοί λένε ότι μάλλον την υποβαθμίζετε. Διαδικασίες, ενστάσεις, καταγγελίες. Καμιά σύγκληση, καμιά προσπάθεια σύγκλησης, όταν εμείς ήμασταν αντιπολίτευση. Και δεν είχαμε τότε τις καλύτερες σχέσεις, να το παραδεχτούμε με την τότε κυβέρνηση. Ωστόσο, πολλά πράγματα που τα βρίσκαμε θετικά τα ψηφίζαμε. Και συγκλήσεις αναζητούσαμε. Και κάποιες φορές κιόλας πετύχαμε. Δεν σας ενδιαφέρουν όμως ούτε οι συγκλήσεις, ούτε η συζήτηση ουσίας. Μόνο ο κοινοβουλευτικός κλεφτοπόλεμος καταγγελιών. Δεν είναι λοιπόν φοιτητικό αμφιθέατρο εδώ μέσα, κύριε Τσίπρα. Βουλή είναι. Ξεπεράστε τις παιδικές σας ασθένειες.